Συνδέομαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το στούντιό μας στην Χαλκίδα για να συζητήσουμε με την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό της Εύβοιας, την κυρία Ακριώτου. Καλησπέρα σας, κυρία Ακριώτου. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα, κυρία Παλιού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Είστε περιφερειακή σύμβουλος της Εύβοιας με τον Δημήτρη Αναγνωστάκη. Η άμεση επαφή σας με τους κατοίκους μέσω της εμπλοκής σας με την αυτοδιοίκηση αποτέλεσε και καθοριστικό παράγοντα για την θέλησή σας να συμμετέχετε και στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφια βουλευτής. Νομίζω ναι. Εντάξει, μιλάμε για το ίδιο πλαίσιο άλλωστε. Μιλάμε για όλη την Εύβοια. Από βαρά σε νότο, μιλάμε για τη Σκύρο, άρα εκ των πραγμάτων, ως Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Εύβοιας, είναι το πεδίο στο οποίο ούτως ή άλλως εγώ ενεργοποιήθηκα και ασχολήθηκα. Mm. Άρα, ναι, ας πούμε ότι ήταν μια αυτόματη κατάσταση. Mm-hmm. Και στα χνάρια βεβαίως και του πατέρα σας, έτσι, που έχει διατελέσει βουλευτή στο νομό της Εύβοιας. Και αυτό, η αλήθεια. Έχουμε μεγαλωθεί, έχουμε μεγαλώσει με το μικρόβιο της ενασχόλησης με τα κοινά. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένο το μέλλον. Ακριβώς. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εκλεγεί με την απλή αναλογική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, που εσείς υπηρετήσατε αυτά τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζει στην πράξη τι σημαίνει απλή αναλογική, τι σημαίνουν συνεργασίες. Υπήρξαν όμως και αρκετά προβλήματα που τα είδαμε στην πορεία, στο πέρασμα των χρόνων, λειτουργικά κυρίως. Πώς πιστεύετε ότι η απλή αναλογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση την επόμενη μέρα? Θα κάνω ένα σχόλιο προηγουμένως. Πράγματι, η αυτοδιοίκηση την απλή αναλογική τη γνωρίζει και την προκρίνει. Μέχρι βέβαια τον περίφημο νόμο του Βορύδη που προσπάθησε να βάλει εμπόδια στην συλλογική, ας πούμε, διευθέτηση και συλλογικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό επιλύεται και θα σταματήσει έτσι κι αλλιώς με την επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, στις συνεργασίες, όπως είπατε, εμάς είναι στην κουλτούρα της αριστεράς, αλλά είναι και στην κουλτούρα της Ευρώπης. Στην τυπική πλειοψηφία, η Ευρώπη διοικείται, κυβερνάται από σχήματα τα οποία είναι συλλογικά και συνεργατικά. Αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα έχει αρχίσει πάρα πολύ να έρθει. Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές είναι η απαρχή αυτής της νέας νοοτροπίας, η οποία φαίνεται ότι επιτυγχάνει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, βλέποντας και τα παραδείγματα της καλής πρακτικής της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ξεκινάμε λοιπόν και νομίζω ότι η Ελλάδα θα το αφομοιώσει και θα είναι αυτός ο τρόπος από εδώ και από τούδο και στο εξής που θα κυβερνάται η χώρα μας. Θα επιτευχθεί όσο λοιπόν, και η ψήφος, πιστεύετε. Βέβαια, του λαού, να έχει τη βαρύτητα που πρέπει. Ναι, θα επιτευχθεί αυτό το σημείο σύγκλησης τέλος πάντων, το οποίο επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας το τελευταίο διάστημα, το οποίο όμως δεν βλέπουμε. Προεκλογικά, στην προεκλογική περίοδο. Έχουμε έντονες αντιδράσεις στη δημιουργία αυτής της προοδευτικής κυβέρνησης. Νομίζω είναι κατανοητό. Mm-hmm. Είναι κατανοητό λοιπόν να περιχαρακώνεται κάθε κόμμα προεκλογικά και να προσπαθεί να γεμίσει τη δεξαμενή του με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Από εκεί και έπειτα, από τη στιγμή τώρα τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μέχρι και το μέτρο συνεργασιών, μεσολαβεί μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, που είναι η στιγμή της Κυριακής. Εκεί λοιπόν θα μετρηθούν τα κουκιά, εκεί θα δούμε τι έχει συμβεί και από εκεί και πέρα, προγραμματικά οπωσδήποτε, θα βάλουμε κάτω να δούμε πού συγκλίνουμε και τελικά πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτό το σχήμα. Φυσικά με κορμό την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι αντιαφισβήτητο, για να συνεχίσουμε λοιπόν σε μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Ναι. Οι πολίτες που κι εσείς συναναστρέφεστε μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ζητούν μόνιμες λύσεις. Αυτό που ακούσαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα για μια βραχύβια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, σε τι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τους πολίτες, για την επίλυση της καθημερινότητάς τους? Ναι, να κάνουμε μια διόρθωση βέβαια. Ο Αλέξης Τσίπρας στη Διακαναλική δεν μίλησε ποτέ για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μίλησε για μια κυβέρνηση που θα εξετάσει ειδικά θέματα, λέτε εσείς. Η οποία θα εμπεριέχει βέβαια, θα ασχοληθεί και με ειδικά ζητήματα μέχρι του δώρωτες φυσικά τα τέμπη και τις υποκλοπές. Άρα σε αυτό μίλησε. Εκεί διαστρεβλώθηκε φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία η φράση του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες απαντήσεις και από τον Υπουργό σήμερα, τον κύριο Σκέρτσο. Ωστόσο, βρέθηκε ακόμα μία ευκαιρία από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κράτος δικαίου, για να υπάρξει αυτό το κράτος δικαίου. Είναι αυτό τελικά που αναζητούν οι πολίτες ως επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας? Γιατί άλλα είναι τα βασικά θέματα, κύριε Ακριώτου? Κοιτάξτε να δείτε.
το δίκαιο και η δικαιοσύνη παντού εμπεριέχει όλες τις καταστάσεις και τα ζητούμενα και τα επίδικα που απαιτεί η κοινωνία. Δικαιοσύνη παντού σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Δικαιοσύνη παντού σημαίνει ισότιμη πρόσβαση και όχι ταξικός διαχωρισμός στην εισαγωγή των παιδιών στα σχολεία. Σημαίνει κατάργηση της ΕΒΕ, της ειδικής βάσης του κόφτη, ας πούμε, που άφησε χιλιάδες παιδιά έξω από τα πανεπιστήμια. Άρα το δικαιοσύνη παντού εμπεριέχει όλα αυτά τα ζητήματα που διεκδικεί και ζητά η κοινωνία. Γι' αυτό είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προτάγματα τα οποία φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και βάσει του δικαιοσύνη παντού, νομίζω ότι ο κόσμος θα προτιμήσει και θα στηρίξει και θα ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή. Πάμε και στον τραυματισμένο, βαριά πληγωμένο νομό της Εύβοιας. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα με διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος είναι ο προγραμματισμός για το νησί σας? Νομίζω το πλάνο είναι να μπει τελικά η Εύβοια στο χάρτη. Η Εύβοια είναι από τα πιο παραμελημένα νησιά. Ανήκει σε μια περιφέρεια η οποία είναι ουραγός των καταστάσεων και των εξελίξεων. Η Εύβοια ζητά συγκεκριμένα πράγματα και βέβαια όμως θα πρέπει να δούμε ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή να δούμε ότι η Βόρεια Εύβοια αυτή τη στιγμή και την περιβόητη ανασυγκρότηση, η οποία δεν συμβαίνει ποτέ, και ούτως ή άλλως αυτά ήταν υποσχέσεις και φρούδες ελπίδες οι οποίες φέρανε για τη Βόρεια Εύβοια. Mm-hmm. Να δούμε επίσης περιπτωσιολογικά την Νότια Εύβοια που έχει υπερκοριστεί από ανεμογεννήτριες. Να δούμε το οδικό δίκτυο, το οποίο οδικό δίκτυο δεν είναι μόνο αναπτυξιακό, αλλά είναι και ζήτημα επιβίωσης όταν έχουμε νεκρούς μέσα στο ασθενοφόρο, γιατί δεν μπόρεσε ο ασθενής να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ή στην Καρότσα στη Δαφνούσα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Από εκεί και έπειτα. Να πούμε ότι και για τη Βόρεια Εύβοια νομίζω να ασχοληθούμε παραπάνω, ότι αυτή τη στιγμή ο ευωϊκός λαός, ο βορειοβιώτης και η βορειοβιώτης ειδικά, είναι μια, η Κυριακή μάλλον, είναι μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική για να δούμε τελικά πώς αποτιμά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αν τους επιβραβεύει ουσιαστικά, γιατί η ψήφος είναι και ένα είδος επιβράβευσης, δείγμα, ναι. Και τελικά τι επιλέγει. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, προτεραιότητα είναι το οδικό δίκτυο, από άκρη σ' άκρη, ναι. Και φυσικά με αιχμή του Δόρδου στο βόρειο, το βόρειο τμήμα της Εύβοιας. Είναι τα υδατοδρόμια που θα πρέπει να λειτουργούν, γιατί εμείς τα είχαμε ιδρύσει, αλλά τελικά δεν τα κάνανε ποτέ. Είναι η στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, που κατ' ομολογία είναι ουσιαστικά λειτουργεί σαν ξενοδοχείο, και αυτό δεν το λέω εγώ βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε και τα συνδικαλιστικά όργανα του νοσοκομείου. Είναι τα κέντρα υγείας, τα μικρά και οι τόμοι που είχαμε κάνει εμείς. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε την επόμενη μέρα. Είναι το ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Είναι το να ξαναδούμε τελικά αυτά τα δώρα του κύριου Μπένου για τα ειδικά πολεοδομικά, τα οποία πολύ πιθανό θα εκπέσουν, θα προσβληθούν όταν θα πάνε να εξεταστούν στο ΣΤΕ, γιατί εκεί θα καταλήξει από ό,τι φαίνεται και με αίτημα των πολιτών. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι προωθείται λοιπόν, τι προωθήθηκε, αλλά και τι αναπτυξιακά, τι στόχους θα βάλουμε εμείς σαν Εύβοια και σαν Σκύρο, βέβαια, μην ξεχνάμε. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κυρία Κριώτου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, γιατί και εσείς έχετε δύσκολο έργο. Καλή επιτυχία με τη νίκη, με την προοδευτική κυβέρνηση για την κοινωνία, για να αναπνεύσουμε ξανά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.